κάτω προφανώς έχοντας πρόβλημα στο αυτί του. Έτσι, να μεταφέρουμε γιατί είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Είναι ένα βίντεο που κυκλοφορεί και θα παίξει πάρα πολύ. Οπότε το δείχνουμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. Όχι, πάμε, είναι ένα βίντεο που δεν ξέρω, κάλλιστα θα μπορεί να είναι και η περισπιστική γραμμή του Ολυμπιακού. Δηλαδή εδώ σκάει κάτι και βλέπει κάποιος που μπορεί να σου πει είναι 5 μέτρα και δίπλα είναι ο αστυνομικός, ξέρω ποιος είναι ο κύριος με το άσπρο, τι είναι, και ο μπολμπόι, και δεν πέφτει, που είναι πιο κοντά του και δεν παθαίνει τίποτα. Δηλαδή αυτό τώρα πάει σε ένα άλλο τροπάριο. Πάει σε μια άλλη ιστορία. Αλλά σας λέω, αυτό είναι ένα διαφορετικό κομμάτι. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός περνάει ένα μήνυμα ότι εμείς δεν είμαστε ο Παναθηναϊκός που ξέρατε, που θα τα δέχεται όλα, που οτιδήποτε. Και συνδυασμό με αυτό προσθέτω και το περσινό παιχνίδι που έγινε εδώ σε άδειο Καραϊσκάκη τότε. Με τον γκολ του Ρέαμτσουκ στα play-off που ο Παναθηναϊκός έπαιζε ένα πρωτάθλημα, που είχε προηγηθεί μια ιστορία με τον κορονοϊό, που είχε μείνει ένα αίσθημα αδικίας.